υπαρχουν τέσσερα πέντε πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το ένα είναι το timing. Γιατί το θέτω αυτό, γιατί δεν είναι πάντα σημαντικό να είσαι πρώτος, αλλά αν συλλάβεις πρώτος στον χώρο σου αυτό που θα δεις ότι στη συνέχεια όλοι θα μπουν, είναι σημαντικό. Είναι μία μορφή real estate. Αν στον χώρο σου οι συνάδελφοί σου δεν έχουν ασχοληθεί, είτε γιατί βαριούνται, είτε γιατί δεν θέλουν να ζοριστούν, είτε, 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 με αυτό που συζητάμε σήμερα, έχεις μπροστά σου μία, μία γλυφάδα χωρίς κανένα κτίριο και μπορείς να αγοράσεις όσα στρέμματα θέλεις. Άρα το timing είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για να χτίσει κάποιος το ίντερνετ, αυτό που έχουμε χτίσει και εγώ και η Παρασκευή σήμερα, πρέπει να δώσει πάρα πολύ χρόνο όπως δώσαμε και εμείς. Έτσι. Δεν μπορεί ενώ αύριο το πρωί κάποιο να έρθει δίπλα μας. Ανταγωνιστικά εννοώ. Αλλά θα χαρώ πάρα πολύ να έρθει γιατί θα βρω επιτέλου έναν άνθρωπο που να έχει δουλέψει τόσο πολύ Εκτό από τη δουλειά του. Γιατί εμεί ό,τι στήσαμε, τα στήσαμε παράλληλα με τα μωρά μα. Τα οποία την τελευταία δεκαετία τα, τα δημιουργήσαμε, έτσι. Δηλαδή, περιμέναμε να κοιμηθούν τα παιδιά, να τελειώσουν τα meetings τη δουλειά, να μιλήσουμε με του λογιστέ, να πληρώσουμε το προσωπικό, να μιλήσουμε με την εφορία, να κάνουμε να ράνουμε για να κλείσουμε την τηλεόραση και ο καθένα να κάτσει μία ώρα να δει πώ θα κάνω ένα post. Πώ 10 ή best practices, best, eh, best Facebook Live Best Practices. Έπρεπε να τελειώσω από όλα, γιατί όσο είναι ανοιχτό, έστω και μια σπιθαμίη πόρτα του γραφείου μου, δεν μπορώ να ηρεμήσω. Όταν τα παιδιά μου είναι ε, ξύπνια, δεν θέλω να στερήσω χρόνο. Άρα αφού δεν θέλω να στερήσω από τον έναν, αφού δεν μπορώ να συγκεντρωθώ με τον άλλον, θα πρέπει να κλείσουν όλοι, να πάνε στη θέση τους και να κόψω χρόνο από τον ύπνο μου. Άρα το timing για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δείτε σε τι φάση είναι ο χώρο σα, δεν ξέρω. Αλλά αν ο κόσμο γύρω σα δεν έχει αντιληφθεί αυτό που συζητάμε σήμερα, είστε μπροστά σε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Είμαι ο Ζήτη και βρίσκομαι περίπου 20 χρόνια και κάτι στον χώρο των πωλήσεων. Η αγάπη μου για αυτό το οποίο κάνω, και σήμερα ακόμη εννοείται, ε, με όθησε να ψάξω και να ακολουθήσω το ρυθμό εξέλιξη των πωλήσεων. Πώ δηλαδή μετασχηματίστηκαν και ειδικά μετά την εποχή COVID που αλλάξαμε πάρα πολλά πράγματα, τις συνήθειές μας, τον τρόπο που επικοινωνούμε, τον τρόπο που αγοράζουμε, άρα και οι πωλήσει βέβαια, να, να, αλλάξουν τον τρόπο που επικοινωνούσαν το δικό τους μήνυμα στον κόσμο. Αυτό ήταν και το θέμα της συνάντησης από την οποία παρακολούθησα αυτό το μικρό απόσπασμα, όταν μια ομάδα επιχειρηματιών με κάλεσε εκεί για να μιλήσω το, για το πώς μετασχηματίστηκαν οι πωλήσει στη μετά-COVID εποχή. Αν θέλεις και σου φάνηκε ενδιαφέρον το περιεχόμενο, θα βάλω εδώ κάτω από το βίντεο το link που θα σε οδηγήσει σε ολόκληρη τη συνάντηση. Το βίντεο δηλαδή τη συνάντηση είναι περίπου μία ώρα. Πιστεύω είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αν σου αρέσει αυτό το περιεχόμενο, αυτή, ε, αυτό το θέμα, η θεματολογία. Επίση θα σου πρότεινα να γραφτεί στο VIP newsletter μου που θα βρει μπαίνοντα μέσα στο site μου, το κουμπάκι Join, ε, για να παίρνει μία φορά την εβδομάδα ένα newsletter ε, το οποίο στέλνω στου VIP μου. Αυτή είναι η VIP μου, οι άνθρωποι που είναι μέσα στο newsletter. Ε, με ιδέες, προτάσεις, σκέψεις και πράγματα που έχω λειτουργήσει και μου έχουν δουλέψει επάνω στο κομμάτι των πωλήσεων, του marketing ε, και των social media.